διόργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αφού είναι ένας κάθετος άξονος σε διευρωπαϊκό δίκτυο. Όταν υπήρχε η άλλη άποψη της Εγνατίας Οδού, η οποία είναι καταθετημένη, που έλεγε ο δρόμος να υφίσταται ως υφίσταται και είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει εκεί η βελτίωση και όποιες παρεμβάσεις με κόστος το 1 τρίτο. Δηλαδή, με ένα κόστος γύρω στα 120 με 130 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κάθετο άξονα. Με τη λογική της εξωστρέφειας, διότι είναι πλησίων της κεντρικής Μακεδονίας, άρα μπορεί εύκολα κάποιος από την Πέλα να παίρνει αυτό το δίκτυο και να έρχεται στη Φλόρινα και να πηγαίνει και στη Νίκη ή να κατεβαίνει προς την Κοζάνη και να πηγαίνει προς τη Λάρισα να αργότερα ολοκληρώσουμε και αυτό το δίκτυο. Αυτά λοιπόν, ως παράδειγμα, τι δείχνουν. Ότι όταν έχουμε την ευθύνη της εκπροσώπησης και της δημόσιας τοποθέτησης, να μην εκφραζόμαστε χάρη του εντυπωσιασμού, αλλά να εκφραζόμαστε με ρεαλισμό στα πράγματα. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε έγκαιρα. Προκάλεσα εδώ και ένα μήνα περισσότερο μία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, των δύο δημάρχων, Αμιντέου και Φλόρινας. Όλων των εμπλεκομένων φορέων, του τεχνικού επιμελητηρίου, της Εγνατίας Οδού, και καθίσαμε και κουβεντιάσαμε το θέμα. Και από αυτό που λέμε εμείς και κάνουμε πράξη της συναπόφασης, καταλήξαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε μάχη για τον άξονα Τολεμαίδα Φλόρινα Νίκη, έτσι όπως τον βλέπει η Ευρώπη, με το χαμηλότερο κόστος και σε δύο εργολαβίες, έτσι ώστε μέσα στην πενταετία να έχουν την πρόσβαση οι πολίτες να κυκλοφορήσουν σε έναν δρόμο άμεσα υλοποίηση. Ο άλλος δεν υπάρχει πουθενά ο δρόμος. Ναι, μεν υπάρχει μελέτη, τον έχει το Υπουργείο, αλλά στην Ευρώπη δεν είναι αναγνωρίζεται ως δίκτυο. Αυτά λένε οι υπηρεσίες, αυτά λένε οι τεχνικοί, αυτά λένε οι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια έχουν την ευθύνη και έτσι πρέπει να είναι το κράτος, η δημόσια διοίκηση να έχει τη συνέχεια της. Το δεύτερο μεγάλο έργο, που είναι συνέχεια αυτό που απασχολεί τη Φλόρινα, ο κάθετος άξονας Κοζάνη-Λάρισα, τον ακούμε επί σειρά ετών, όλοι μας. Ποτέ όμως μέχρι σήμερα δεν είχαν καθίσει στο τραπέζι σοβαρά να συζητήσουν και σε επίπεδο νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων παλιότερα, άρα και περιφερειακών αρχών, σε συνεννόηση με το αρμόδιο ή με τα αρμόδια υπουργεία, πού βρίσκεται αυτός ο άξονας. Ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Μόλις πριν από μία εβδομάδα προκαλέσαμε μία κοινή σύσκεψη με τον κύριο Αγοραστό, δεν είναι δικά μου λόγια και δικά του λόγια είναι, ήταν και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης των οικονομικών μαζί μου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών της έδρας, που τι είδαμε, σκόρπιες καταστάσεις, μελέτες ανύπαρκτες ή άλλες υπαρκτές, αλλά ποτέ μαζεμένες να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και καταλήξαμε με τον κύριο Αγοραστό ότι διά των υπηρεσιών μας και με τη σύνδρομη της ΑΚΟ, επειδή παρακολουθούσε σε πολλά του σημεία αυτή την οραματική, θα λέγαμε, εξέλιξη των πραγμάτων, να βρούμε όλους τους μελετητές επί σειρά των που ενεπλάκησαν με αυτόν τον κάθετο άξονα, να δούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε. Υπάρχει ένας πρώτος φάκελος, είναι στη διάθεσή σας να σας το δώσω. Και όταν είμαστε καθόλου έτοιμοι, και ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ως περιφέρεια Θεσσαλίας, να δούμε τον αρμόδιο υπουργό, τον οποίο ήδη εγώ έχω συνομιλήσει μαζί του, για να του τεκμηριώσουμε το δίκαιο του αιτήματος του κάθετου αυτού άξονα που θα ξεκινάει από τη Νίκη και θα τελειώνει στη Λάρισα. Και συνεφώνησε μαζί μου και ο κύριος Αγοραστός ότι η προτεραιότητα πρώτα θα πρέπει να είναι το Πτολεμαίδα Νίκη, για να δείτε πώς γίνονται οι συνέργειες, και ταυτόχρονα σε επίπεδο μελετών να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε το κομμάτι από την Κοζάνη μέχρι τη Λάρισα. Και όπου υπάρχουν οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες, να γίνουν και οι πρώτες παρεμβάσεις. Διότι έτσι όπως μέχρι σήμερα φιλοσοφούνταν το πράγμα, στην πολιτική λαϊκή κατανάλωση, λαϊκίστικη κατανάλωση, σήμερα που μιλάμε για να υλοποιήσουμε αυτόν τον άξονα, μια πρώτη εκτίμηση γίνεται, θέλουμε πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές τις αλήθειες λέμε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να συνεχίσει και δεν θα συνεχίσει με εμάς. Όλη την προηγούμενη περίοδο ακούγαμε για μεγαλόπνοα σχέδια και μεγαλόπνοες εξελίξεις των πραγμάτων κατά την προεκλογική περίοδο. Βόρεια ζώνη Πολυφύτου. Χαίρομαι που είδα ότι είναι εδώ και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το εξήγηλε η προηγούμενη συγκυβέρνηση και πολύ περισσότερο αρμόδιος υπουργός. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό το έργο. Πουθενά δεν υπάρχει. Τι εξήγηλαν στον κόσμο. Τι προσδοκίες δημιουργούσαν στον κόσμο.
Θέτει το ερώτημα ο κύριος Πλακεντάς ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό υπουργό. Είναι εδώ τα έγγραφα. Έτσι λέει, κύριε Πλακεντά. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε τι απάντηση υπάρχει. Καμία συζήτηση. Καμία ένταξη πουθενά του έργου. Δεν θα παρακολουθήσουμε κανένα στον κατήφορο και στην κατάσταση που θέλανε να έχουν τη Δυτική Μακεδονία. Θα δουλέψουμε με συναπόφαση με την κοινωνία, με σεβασμό στα θεσμοθετημένα όργανα όπως είναι κορυφαίο όργανο το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν θα εισηγούμαστε θέματα, θα εισηγούμαστε θέματα που δεν θα είναι θα έχουν την ανάλογη προεργασία, θα δώσουμε τις ανάλογες μάχες εκεί που χρειάζονται και όταν θα έχουμε κρυσταλλωμένη άποψη και ολοκληρωμένη άποψη, τότε θα συζητάμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα θέματα. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που μας εγκαλούν για χρηστή διοίκηση. Λέγοντας ότι συγκροτήσαμε ομάδες εργασίας για να μπορέσουμε αυτό που λέει και ο Καλλικράτης να το κάνουμε πράξη τη συμμετοχικότητα των πραγμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στη δημόσια διοίκηση και στην περιφέρειά μας. Και φέρνω ως παράδειγμα τις ομάδες εργασίας που έχουμε να κάνουμε με τις νομικές συμβουλές της περιφέρειας. Από την ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας μέχρι σήμερα, σε συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και χτίζοντας μια πρώτη ομάδα εργασίας ανοιχτή προς όλους που θέλουν να συμμετάσχουν, όλη την προηγούμενη περίοδο, σε επίπεδο νομικών, η περιφέρειά μας είχε αξιοποιήσει 6 με 7 δικηγόρους. Δεν κάνω κριτική γι' αυτό. Λέω, είχε αξιοποιήσει 6 με 7 δικηγόρους. Εμείς μέσα σε 5 μήνες έχουμε αξιοποιήσει μέχρι σήμερα 22 διαφορετικούς δικηγόρους και από Κοζάνη και από Γρεβενά και από Καστοριά και από Φλόρινα και για τις επόμενες υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και είναι υποθέσεις που ξέρετε για ψηλό πείδημα κάποιος κάνει μια προσφυγή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ολιγορίες και ατασταλίες από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, έτσι, το διευκρινίζω. Και για τις επόμενες υποθέσεις που θα τρέξουν, οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν είναι 45. Βλέπετε εσείς πουθενά να υπάρχει καμία παρέα. Και επειδή εκτιμούμε το έργο μισθονομικών υπηρεσιών και των νομικών συμβούλων, αλλά εκτιμούμε και το έργο των αρμοδίων υπηρεσιών όταν υπάρχει εξειδίκευση, από τους δικηγόρους που ήταν από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή να χειρίζονται υποθέσεις, όπως για παράδειγμα τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, που είναι αναπτυξιακός νόμος και υπάρχουν προσφυγές, δεν αλλάξαμε ούτε έναν δικηγόρο. Γιατί εμείς ποντάρουμε στην τεχνογνωσία, στην εξειδίκευση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της περιφέρειας. Βλέπετε εσείς καμία παρέα? Γιατί κάποιοι να απολογηθούν που φέραν την ευθύνη της συγκυβέρνησης και κατήχαν θέσεις, κάνουν επίθεση αμυνόμενη και παραπληροφορούν και τον κόσμο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για την περιοχή μας. Όταν εμείς από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει, χρειαζόμαστε ενότητα χωρίς διαχωρισμούς σε μια λογική πολυσυλλεκτικότητας, αλλά με ξεκάθαρα τα προτάγματα. Και τα προτάγματα για μας είναι ξεκάθαρα. Ό,τι αφορά το δημόσιο πλούτο δεν τον διαπραγματευόμαστε. Όπου υπάρχουν οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν χωρίς διαχωρισμούς. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν κάποιος ασπάζεται την ιδεολογία, τις αρχές και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΥΜΠΕ. Δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να ασπάζεται τα προτάγματα τα οποία θέσαμε προς έγκριση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και έχουμε την ευθύνη να υλοποιήσουμε. Και γι' αυτό επιστρατεύουμε όλες τις δυνάμεις. Δεν λειτουργήσαμε μέχρι και σήμερα με καμία αλλαγή σε κέρδες θέσεις, σεβόμενοι τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης. Δίνουμε μάχη σε κεντρικό επίπεδο με τα Υπουργεία για θέματα που δεν είναι των αρμοδιοτήτων μας. Αλλά εμείς είπαμε, δεν θα κλειστούμε στο κέλεφος των αρμοδιοτήτων. Ούτε θα κρυφτούμε πίσω από αυτές. Γιατί ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει η περιφέρεια μας αφορά όλους. Είτε στην αρμοδιότητά μας είναι, είτε δεν είναι. Τα θέματα της ενέργειας, της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, δεν είναι στις αρμοδιότητές μας. Είναι όμως κορυφαίο πρόταγμα και δίνουμε μάχη. Και πιστέψτε μου, έχουμε αποτελέσματα. Από σήμερα το βράδυ θα βρίσκεται εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Λαφαζάνης, τον οποίο είχαμε μία δύο ώρες σύσκεψη στο Υπουργείο, μαζί με άλλους συναδέλφους.
τα προτάγματα ξεκάθαρα στο τραπέζι. Ασπάζετε τις θέσεις μας. Ο σημερινός Πρωθυπουργός ασπάζεται τις θέσεις μας. Και πολλές εξ αυτών εξήγηλε με κορυφαίο το ειδικό τιμολόγιο, που και γι' αυτό με λέγανε λαϊκιστή. Και ο κύριος Λαφαζάνης το ασπάζει. Κάποιοι συνάδελφοί μας είπαν ότι του τόπο του Τσίπρα στο διάδρομο, στη διαδρομή για να πάμε στο εκθεσιακό κέντρο και το εξήγηλε. Και επειδή επέλεξα στη Φλόρινα να μιλήσω, εδώ είναι η ολοκληρωμένη μελέτη που υπάρχει στο γραφείο του Τσίπρα όταν εγώ δέχτηκα να είμαι υποψήφιος με τη στήριξη του Τσίπρα. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη μελέτη. Και έτοιμη νομοθετική ρύθμιση. Να πάει για τροπολογία στη Βουλή, τι θα γίνει. Την ίδια έχει και ο κύριος Λαφαζάνης που την προσκόμισε προχθές. Μιλήσανε για την πέμπτη μονάδα. Υπήρξαν φωνές μέσα από το χώρο της συγκυβέρνησης, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Αλλά τα προτάγματα αδιαπραγμάτευτα. Ήταν άμεση η αντίδραση και το αντιπεριφερειακή ως μέλος των ΑΝΕΛ. Στην άποψη, στην ερώτηση που πήγε να καταθέσει και την πήρε πίσω και ζήτησε και συγγνώμη ο κύριος Νικολόπουλος. Και για να μην χαίρονται κάποιοι, οι οποίοι αυτοί θέλαν τη ΔΕΗ ξεπουλημένη, ο κύριος Λαφαζάνης την πέμπτη μονάδα την υπέγραψε και θα σας την ανακοινώσει αύριο. Γιατί το πιστεύει το έργο, το πιστεύει η σημερινή συγκυβέρνηση και πολύ περισσότερο το πιστεύουμε εμείς και το βάλαμε ως κυρίαρχο θέμα. Την πέμπτη μονάδα να ξαναξετάσουμε σοβαρά την επαναλειτουργία της τρίτης μονάδας του ΕΣΥ Πολεμαίδος, το ρηχείο της Βέλης, το ρηχείο της Ακλάδας, τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, ότι δεν θα συνεχίσουμε άλλο έτσι. Θα πάμε σε συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο για να ξέρουν οι πολίτες να προγραμματίσουν τις ζωές τους. Και αυτό το σχέδιο το επιχειρησιακό, το οποίο συμφώνησε ο κύριος Λαφαζάνης, θα το συντάξουμε από κοινού. Δεν μπορεί ο κάτοικος της Βέβης, της Ακλάδας, να είναι σε αβεβαιότητα. Να μην μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του όταν εμείς όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε με τις όποιες δυσκολίες να προγραμματίζουμε. Αν αύριο θα του πάρουν το σπίτι, δεν θα του πάρουν. Το χωράφι. Σήμερα μαθαίνω η εταιρεία έστειλε επιστολές στον παπά του χωριού της Ακλάδας για το νεκροταφείο. Αληθεύει αυτό κύριε Περιφερειάρχη? Εγώ ακούσμα, και ζήτησα να μάθω και να ενημερωθώ όταν η Ακλάδα θα έπρεπε να έχει μετεγκατασταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διότι από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν κόβεις δρόμο προσέγγισης προς το χωριό, πρέπει πρώτα να έχεις κάνει τη μετεγκατάσταση. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ζητώ σοβαρότητα από όλους. Και σας έχω ξαναπεί και το λέω μέσα από εσάς τους πολίτες Κοντίστος, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, όλων των παρατάξεων και τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ούτε με ενδιαφέρει το πολιτικό όφελος. Να πληρώσω κόστος και δεν θα διστάσω αρκεί να πάει μπροστά η περιοχή. Να αφήσουμε τις τακτικές του εντυπωσιασμού και με ενότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας, είναι εδώ ο κύριος Γιαννακίδης. Ένα Υπουργείο εγκατελειμμένο. Χωρίς γιατρούς στα νοσοκομεία μας. Χωρίς πρωτοβάθμια περίθαλψη. Είναι στην αρμοδιότητά μας? Όχι, αλλά το πήραμε πάνω μας. Έστω με όποιον τρόπο μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα νοσοκομεία μας. Επιστρατεύοντας τους γιατρούς. Ο κύριος Γιαννακίδης ακόμα χρειάζεται και έχει κάνει εφημερίες για να μην μας πάρουν τις κλινικές, να μην κλείσουν οι κλινικές. Υπάρχουν αγκυλώσεις στην Αθήνα, υπάρχει γραφειοκρατία. Και πήγαμε με ολοκληρωμένη πρόταση. Και πόσο νόμος να αλλάξει και τι τροπολογίες μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Όχι μόνο για την περιφέρειά μας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Και όλες οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές και από τον κύριο Κουρουμπλή και από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό. Ξέρετε γιατί? Γιατί πριν τοποθετηθούμε, πρωτίστως δουλεύουμε και τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας. Μιλήσαμε για ένα νέο υγειονομικό χάρτη, στο οποίο συνεφώνησε το Υπουργείο. Ζητήσαμε να μας δοθούν εμάς οι αρμοδιότητες, όπως προέλεπε αρχικώς ο Καλλικράτης. Είπανε θα το δούμε, αλλά ως πρώτη δέσμευση είναι ότι τα νοσοκομεία θα συνδιοικούνται πλέον με την περιφέρεια. Είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι αρκεί να διασφαλίσουμε τη λογική της νομιμότητας των δαπανών από δικούς μας πόρους της περιφέρειας και τους ΕΣ να χρηματοδοτήσουμε τον τομέα της υγείας στη λογική της στελέχωσης των νοσοκομείων. Ως πρώτο βήμα, να δώσουμε ένα επίδομα όσοι γιατροί θα έρθουν να καλύψουν τις κλινικές και τα κενά μας, ακόμη και δωρεάν ενίκιο.
και να το πληρώσει η περιφέρεια. Απαιτήσαμε όλη η περιφέρεια να γίνει άγωνη περιοχή τρίτη ζώνη. Πού ήταν αυτή το προηγούμενο διάστημα? Ποιοι υπέγραφαν τα μνημόνια? Ποιοι υπέγραφαν τα μεσοπρόθεσμα? Πήγαμε στο Υπουργείο Γεωργίας. Σας είπα για τη Βόρεια Ζώνη Πολυφύτου. Έχουμε τον Εστόριο στην Καστοριά. Εδώ είναι ο κύριος Αδαμόπουλος. Ένα μεγάλο έργο. Και αυτό παρατημένο. Από το που αναλάβαμε τα καθήκοντα προκαλά σε μια σύσκεψη, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας. Θα δοθούν οι εξηγήσεις τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να δείτε και εκεί τι συνέβη. Ζητούσαμε το κέντρο περιβάλλοντος που στεγάζεται έξω από την Τολεμαΐδα, που είναι ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ήθελε και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή να παρέμβει, γιατί είναι ετοιμόροπο, φιλοξενεί μέσα μηχανήματα και επιστήμονες, είναι εδώ ο κύριος Σόκουτης, θα σας το επιβεβαιώσω, ρωτήστε τον, και δεν το έδινε το Υπουργείο. Με υπουργό τον κύριο Κουκουλόπουλο και διευθύντρια του γραφείου του την κυρία Ζημπηλιάδου. Το θέσαμε στον κύριο Σγουρίδη και το πρώτο πράγμα που είπε, πέρα από όλα τα άλλα που του θέσαμε, είπε άμεσα να μεταβιβαστεί στην περιφέρεια. Είναι έτσι, Παναγιώτη? Έτσι είναι. Τι συζητάνε εδώ πέρα? Τι λένε? Θέλω να δείτε και ένα πράγμα, βέβαια. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς θα συνεχίσουμε με αυτό που δεσμευτήκαμε, με συλλογικότητα, συνεπόφευση με την κοινωνία, με άμεση δημοκρατία, με σεβασμό στους θεσμούς, και όταν κάτι θα είναι έτοιμο, τεκμηριωμένο, δεδομένο, και με την συνέργεια και την απόφαση, τη συναπόφαση που θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατή εντολή μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα το αξιοποιήσουμε ποτέ χάρη εντυπωσιασμού και θα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εισηγούνται θέματα όταν θα είμαστε καθόλου έτοιμοι για να μπορούμε και να τα τεκμηριώνουμε και να τα παλεύουμε με όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις. Εμείς το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ως όργανο κατά τα πρότυπα των κομματικών οργάνων για να εντυπωσιάζουμε. Ούτε να ξεπλένουμε τις ολιγορίες μας. Γιατί σεβόμαστε και τους θεσμούς και την προσπάθεια που έγινε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε μηδενιστές. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ένα καλό αύριο, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει κορυφαία ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μας βρουν οι εξελίξεις ενωμένους. Και το λέω εδώ από τη Φλόρινα, γιατί η Φλόρινα έχει όσο περισσότερο ανάγκη από άλλες περιφερειακές ενότητες αυτή την ενότητα. Ξέρουμε πού οδηγήθηκε η Φλόρινα τα προηγούμενα χρόνια απουσίας της ενότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν έτσι μια αναφορά σε κάποια ζητήματα και ως παραδείγματα το τελευταίο διάστημα που ανέκυψαν με τις επαφές που είχαμε στην Αθήνα. Κύψαν και άλλες επαφές. Κάποια στιγμή είδα και τον πρόεδρο της κυβέρνησης και τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας. Επισκέφτηκα τον Υφυπουργό Επικρατείας, που έχει και το συντονιστικό έργο της κυβέρνησης με τον κύριο Φλαμπουράρη, τον κύριο Πουή. Ενημερωθήκαμε για κάποιες εξελίξεις και το πώς εμείς μπορούμε μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να συντονίσουμε το δικό μας έργο με το συντονισμό και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν από την κυβέρνηση. Και ξεκαθαρίζω, το είπαμε την πρώτη μου δήλωση αμέσως μετά τις εκλογές. Εάν η σημερινή κυβέρνηση παρεκκλίνει τόσο από τα προτάγματα τα οποία τη χάνει να είναι και δικά μας προτάγματα και δικά της, θα είμαι ο πρώτος που θα πάω απέναντι. Το ξεκαθαρίζω. Τόσο απλό, τόσο λογικό, τόσο καθαρό. Γιατί εγώ δεν έχω ούτε μία εξάρτηση, ούτε ένα βαρύδιο. Ούτε μία εξάρτηση, ούτε ένα βαρύδιο. Τόσο καθαρά το λέω. Ευχαριστώ, παιδιά.